ολόκληρο θέμα αυτό. Έλα, λέγε, αυτό αντιλαμβάνομαι τώρα. Έλα, τι να πω, είπε ο τριαντάφυλλος, δεν θα ανακυκλώσει τα λόγια του. Φυσικά, ό,τι είπε, είπε, ό,τι ήθελε να περάσει, το πέρασε. Εγώ βλέπω ότι έχει γίνει ολόκληρος άλλος, ρε παιδιά. Για ένα θέμα που, εντάξει, ναι, μεν είναι, αφορά την ιδιωτικότητα του καθενός, αλλά πάλι... Εσύ το δέχεσαι σαν γυναίκα αυτό, να ακούγεται δημόσια. Σαν προσωπικότητα, εσύ το δέχεσαι. Εσύ αν είχες και να σου ρωτήσω ευθέως. Πες, δεν θα σε ρωτήσω αν έκανες κάτι ή δεν έκανες. Πες ότι με κάποιον ερχόσουν κοντά. Ναι. Διάβασα ότι έχεις έρθει κοντά με έναν Τούρκο. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ούτε θα σε ρωτήσω. Πες εσύ λοιπόν ότι με αυτόν τον Τούρκο. Ναι, διάβασα ότι ήρθες κοντά με έναν Τούρκο. Συγγνώμη κιόλας, δεν κακό. Okay. Πες αυτόν τον Τούρκο, πήγες και τα λοιπά και φιλήθηκες. Έκανες, δεν ξέρω τι έκανες. Ναι. Θα σ' άρεσε εσύ να βγει ο X τριαντάφυλλος ή ο X παπάς κτλ. Και να πει ότι άκουσα ή έμαθα ναι. ότι η Καρολίνα με τον Τούρκο ή με τον X παίχτη δημόσια έκανε αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω να τολμούσε. Δεν νομίζω να τολμούσε, είδες τι λες. Σου εξηγώ όμως, συγγνώμη, ότι η Ελέτσι τώρα, μην τρελαθούμε, και εμείς την είχαμε ρωτήσει. Και η Ελέτσι έκανε καλά, και φίλοι μου είναι και εγώ την έβρισα. Και εμείς την είχαμε ρωτήσει και μετά δεν την πήρε η ελευθερία να της πει «Με φωτογραφίζεις με αυτά που λες, πρόσεχε». Κατάλαβες τον ασκό. Δεν καταλαβαίνεις τι λέμε, επειδή η ελευθερία το ανέχεται για τους δικουλόγους τους. Πάει να πει ότι οι άλλοι κάνουν καλά. Αυτό λέμε εμείς. Η ελευθερία το ανέχεται. Όπως επίσης, αν κάνεις κάτι το οποίο ή στεναχώρησε κάποιον ή δεν το εννοείς, από εκεί το παίρνεις πίσω ή ζητάς συγγνώμη. Δεν λες δεν το είπα ποτέ, γιατί αυτή δεν είναι παντελόνα τη συμπεριφορά. Δεν είναι παντελόνα. Επειδή το πρέσβευε και το σήκωσε λίγο σημαία ο τριαντάφυλλος το παντελόνι στο survivor, δεν είναι παντελόνα τη συμπεριφορά να παίρνω πίσω αυτό που είπα. Ή ζητά συγγνώμη ή πες δεν είπα. Συγγνώμη, το αντρίκιο είναι ζητά συγγνώμη. Δεν το εννοούσα. Ή δεν ήθελα να συναχωρήσω. Και εγώ το έχω κάνει πολλές φορές γιατί και εγώ έχω την ειδική τριαντάφυλλα. Και την κοπέλα την Ελέτσι για αυτά που λέει και τον τρόπο που τα λέει και την Ασημίνα και την Καρολίνα και όλου του ανθρώπου. Μα η Καρολίνα τι λέει, δεν θα τολμούσε κανεί να πει για μένα κάτι. Για... Γιατί δεν θα τολμούσε, γιατί του κόβει τα συμπεράσματα. Εντάξει, εσύ θέτεις τα όρια σου. Τα όρια δηλαδή υπάρχει μια γραμμή στον κάθε άνθρωπο. Και το συγκεκριμένο θέμα, εντάξει, ναι, εγώ θα πάθω ένα σοκ. Ναι, ρε, λέει, θα λέει, τον κόσμο. Σοκ. Εσύ πώς θα τη δρούσες, δηλαδή πες ότι είναι ελευθερία, πώς θα τη δρούσες εσύ εκεί. Δεν νομίζω να τον άφηνα να τελειώσει την κουβέντα αυτή. Φυσικά θα τον έκοβα. Ή το πιο λογικό, παιδιά, είναι ότι αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, που ίδια όμως λέω ότι δεν έχει συμβεί, πιάνει τους άλλους εκτός κάμερα, σε ένα καφέ, σε ένα φαγητό. Και λες, παιδιά, επειδή αυτό βλέπω, μπορεί να σας ξαναξεφύγει και δεν θέλω. Μην λοιπόν δημόσια ξαναπείτε κάτι. Δηλαδή το κάνεις από πριν. Είχανε την ευκαιρία, είχανε συναντηθεί 100.000 φορές. Από τη στιγμή λοιπόν αυτό που προσπαθώ να πω, που δεν έγινε αυτό, μπορεί και η ίδια να του είπε να το πει, δεν ξέρω. Ή να είναι μια πλάκα μεταξύ του. Έχω καταλάβει ότι έχει γίνει πάντω. Δεν το έχει όταν γύρισε ο Τριαντάφυλλος, δεν είχε πάει ο Αλέξης με την ελευθερία στο σπίτι του δύο φορές συνεχόμενες, δύο μέρες και είχαν φάει και είχαν πιει. Προφανώς εκεί συζητήθηκαν διάφορα μπορεί πράγματα. Μπορεί αύριο μεθαύριο να βγει ότι όντω υπάρχει σχέση και είναι ακόμα μαζί. Η ελευθερία του αρνήθηκε. Δεν είναι ο Εργένη τώρα, δεν έχει σχέση με αυτό. Ή μπορεί γι' αυτό. Η ελευθερία του αρνήθηκε, Γιώργο. Θυμάσαι η Αλέσια, η κοπέλα που ήταν με το παπά. Και δεν θα που έλεγε, ρωτήστε την ελευθερία ελευθερίου, περνάει πάρα πολύ χρόνο μαζί, δεν ξέρεις τι είναι, και αυτά προσωπικά είναι. Παιδιά, η ελευθερίου το αρνήθηκε, που σημαίνει ότι έπρεπε τουλάχιστον να του πει τι είναι αυτές τις βλακές που λες. Δεν μπορεί να λες αυτός είναι ο τριαντάφυλλος. Καρολίνα. Πολύς κόσμος πια. Θα μας απαντήσει για τη σκηνή αυτή, περίμενα να τη ρωτήσω τώρα, γιατί το έχω πει τόσες φορές, θα τη ρωτήσω φάνει ότι επειδή που έγινε ο γυμνισμός κτλ. Εσύ το έκανες επειδή προφανώς δεν έχεις θέμα με αυτό. Κάνεις κινησμό και το ασπάζομαι, ναι, στη ζωή μου. Γενικά το ανθρώπινο σώμα είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Δεν χρειάζεται κανείς να ντρέπεται για το σώμα του. Και έτσι γεννιέσαι, γεννιέσαι γυμνός. Δηλαδή στην παραλία ναι, αλλά είσαι. Αυτό όμως δεν είναι τώρα. Δεν παίρνω θέση, ρωτάω τώρα γιατί δεν πρέπει να ρωτήσω. Αυτό δεν είναι κάτι που το κάνεις, ας πούμε, ιδιωτικά. Πόσο εύκολα μπορεί να το κάνεις όταν από πάνω σου είναι δύο-τρεις κάμερες, ας πούμε. Εντάξει, ούτως ή άλλως από την πρώτη στιγμή, εγώ προσωπικά, είτε ήταν η κάμερα είτε δεν ήταν, κινούμουν στο χώρο ελεύθερη και χωρίς πίεση. Ούτως ή άλλως δεχόσουν πιέσεις λόγω συνθηκών. Σκέφτηκα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πιεστώ για οτιδήποτε άλλο. Οπότε ήταν μια κάμερα μπροστά μου, είτε όχι, για μένα ήταν το ίδιο, αντιδρούσα το ίδιο. Και εκείνη τη στιγμή στην παραλία, κατόπιν συζήτηση με τα παιδιά, βρέθηκαμε σε αυτό το θέμα και έγινε. Ο αδερφός σου τράβωσε. Ο αδερφός μου το ξέρει ότι εγώ είμαι πολύ έτσι ελεύθερη και το κάνω και στη ζωή μου.
Ειδικά όταν κατεβαίνω στον Άγιο Σώστη, που όπως είπα και όλα. Όταν κατεβαίνεις. Μη είμαστε σε παραλία, πας και θα υπάρχουν 10 παράθυρα. Ναι, νομίζω το κάψαμε το σποτ, αλλάξουμε σημείο. Άλλαξε παραλία τώρα. Σίγουρα. Αυτό που λες location, δεν το βάζεις πια. Παρκάρουμε στο χωματόδρομο. Όπως κατεβαίνεις αριστερά ή δεξιά. Άρα είδες τώρα ποια είναι αυτή η οπτική, ότι για σένα ο γυμνισμός είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς σου το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν είσαι και το χειμώνα. Ωραία. Όπως αρκετός κόσμος. Άρα αυτό, από τη στιγμή που είναι ένα reality, δείχνεις κάτι που είναι ένα δικό σου κομμάτι, μια δική σου σκέψη. Δεν μπορεί εσύ που δεν κάνεις να έχεις άποψη και το βλέπεις. Άντε πάλι. Εντάξει, ναι, σε ενόχλησε που. Okay. Δηλαδή, πώς έκρινες την άλλη την κοπέλα, την Χαμπέρη, την η οποία αισθάνθηκε άβολα εκείνη την προσπάθησε ώρα. Προσπάθησε λίγο να την ξεκλειδώσω, η αλήθεια είναι εκείνη τη στιγμή. Αλλά, γι' αυτό και υπήρχε αυτό το interaction μεταξύ μας. Okay, ναι. Εκείνη θεώρησε ότι ντρέπεται να μας βλέπει, οπότε έβαλε την παντάνα. Εσύ θα έκανες γυμνισμό σε μια παραλία που θα ήταν όλη. Μια παραλία μη γυμνιστών. Όταν ζεις στη ζωή του survivor, η μέρα με τη μέρα πας ανάλογα με το πώς νιώθεις. Οπότε εκείνη τη στιγμή έτσι νιώσαμε, έτσι κάναμε. Τώρα στην ζωή μου, αν βρω μια παπαρατική κάμερα, δίνει μια θέαση. Φαντάζομαι να πήγαινας μέσα στο... από όλη την Ελλάδα. Δημήτρη, φαντάζομαι να πήγαινας μέσα στην πλάζιο της Βάρκηζας. Αυτό λέω, τη Βουλαβίτα. Δεν θα γδυνόταν, ξέρω. Αυτό το λέω. Τώρα δεν ήταν η Βουλαβίτα, ήταν η Ελλάδα. Μαγιό έχεις. Έγινε και γι' αυτό θέμα. Έγινε θέμα, ναι. Εντάξει, δεν θα γινόταν βρε, είναι κάποιοι άνθρωποι, ξαναλέω, σε τι πλαίσιο βλέπεις κάτι. Είναι ένα πλαίσιο ενός παιχνιδιού επιβίωσης και αγωνισμάτων, τέλος πάντων, που φέτος καλός ή κακός είχε πολύ έντονα το reality στοιχείο. Εσύ όμως εκ των υστέρων, όταν σε βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να το κάνεις για τη γείωση του σώματος, για τον ήλιο, για κάποιες άλλες. Γι' αυτό και έκατσα στην αρχή στον ήλιο. Το καταλαβαίνω. Στη θάλασσα, μετά το καταλαβαίνω και εκ των υστέρων, έναν άνθρωπο δεν μπορείς να τον κρίνεις και μόνο από μία στιγμή. Είναι άδικο. Λέω ότι καταλαβαίνεις εκ των υστέρων, τώρα εγώ που έχω την ευκαιρία και σε βλέπω από κοντά, ότι έχεις μία άλλη, έναν άλλον τρόπο σκέψης, διαφορετικό. Οπότε μπορώ να εξηγήσω και αυτό. Ωραία. Εγκρίθηκε, σχολιάστηκε. Από την άλλη, μπορώ και σέβομαι και την Χαμπέρη που αισθάνθηκε άβολα. Για μένα εκεί ήταν λίγο το θέμα. Ότι δεν μπορείς, δεν είναι η στιγμή και ο τόπος να πείσεις έναν άλλον άνθρωπο να δει τη ζωή διαφορετικά με πέντε κάμερες. Ίσως αυτό μόνο. Καλά, δεν μπήκε το μαχαίρι στο λαιμό. Φάνηκε ότι έβαλε την πατά, έκρυβε τα μάτια της. Γιατί το θεώρησε άδικο το να είμαστε εμείς σε αυτή την κατάσταση. Ναι, και εκείνη να παίρνει μάτι. Γι' αυτό το έκανε, γι' αυτό έβαλε την παντά. Άδικο όχι, άβολο όχι, άβολο. Άβολο όχι, άβολο. Άβολο. Αισθάνθηκε αμήχαν αυτό. Μια στιγμή να δώσω το. Κάτσε, μεγάλη, κάτι θες να κάνεις. Μετά θα σου πω κάτι. Κάτσε, πες με τρελό, αλλά κάτι ετοιμάζεις. Καρολίνα, θα σου πω κάτι παραλίες γυμνιστών στις Κυκλάδες. Δεν θα πιστεύεις τα φοβερές. Έχω μία στη Δονούσα να σου πω. Όλη η Ελλάδα είναι φοβερή. Άσε τώρα, έχω μία στη Δονούσα η οποία είναι. Τόπο με τόπτορα, άσε λοιπόν. Στη Δονούσα που. Έχω δονείται. Λοιπόν.